Κύριε Χαραλαμπίδη, είστε ο Chief Digital Officer της Alpha Bank, το οποίο σημαίνει ότι είστε ο άνθρωπος πίσω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για τον ιδιώτη και την επιχείρηση, τι σημαίνει ψηφιακή τραπεζική στην καθημερινή μας ζωή? Ψηφιακή τραπεζική είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και είναι μια σημαντική παράγραφος πλέον για όλες τις τράπεζες. Ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετοχών. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ποσοστό πλέον ξεπερνάει το 70% των συναλλαγών ιδιωτών και επιχειρήσεων, γίνεται μέσα από αυτό που παλιά ονομάζαμε εναλλακτικά δίκτυα. Mm-hmm. Έχουμε σταματήσει να τα καλούμε εναλλακτικά δίκτυα πλέον και τα λέμε ψηφιακά δίκτυα, δηλαδή είναι το δίκτυο του web banking, του mobile banking, όπως και των ATMs και των μηχανημάτων αυτόματων πληρωμών, όπου ο κόσμος τα χρησιμοποιεί καθημερινά. Ο κύριος λόγος είναι ότι του δίνουν μία ευκολία τεράστια, έχουν μία πολύ καλύτερη εμπειρία από το να έρθει για να στηθεί μπροστά σε ένα ταμείο για να κάνει τη συγκεκριμένη συναλλαγή και είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις όλες αυτές τις συναλλαγές από το σπίτι σου, 24 ώρες το 24ωρο και να μην χρειάζεσαι να φύγεις από τη θαλπορή του σπιτιού για να κάνεις τέτοιου είδους συναλλαγή. Όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών μέσων πληρωμής, ποιος είναι ο στόχος για την επόμενη διετία, για παράδειγμα? Δηλαδή, είπατε ότι είναι στο 70% σήμερα. Εμείς θέλουμε από αυτό το 30% που έχει απομείνει, τουλάχιστον το μισό, να το περάσουμε στα ψηφιακά μέσα. Σε τι βάθος χρόνου? Σε λιγότερο από διετία. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει στο τέλος του 2017. Το ξεκινήσαμε σαν πιλωτικό και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πλήρη εξέλιξη, πηγαίνοντας σε κύματα σε όλα τα καταστήματα, με σκοπό να μεταφέρουμε πάνω από το 40% των συναλλαγών που γίνονται σήμερα στα ταμεία σε αυτό που ονομάζουμε ψηφιακά μέσα. Όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς, το open banking όπως λέμε, όσον αφορά τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το PSD2, που ουσιαστικά ανοίγει τις τραπεζικές υπηρεσίες και σε άλλους παίκτες, πιο μικρούς, σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Πώς βλέπετε αυτή τη νέα εποχή που σιγά σιγά θα αρχίσει να υλοποιείται και τον επόμενο χρόνο? Να σας θυμίσω ότι πέρσι κάναμε μια πρώτη προσπάθεια, φτιάξαμε ένα hackathon, το FinTech Challenge όπως ονομάσαμε, που ήρθαμε σε επαφή με καινοτόμες επιχειρήσεις και καινοτόμες ιδέες, δίνοντας αυτά χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική του Open Banking ή τα Banking APIs όπως ονομάζονται, σε μια σειρά από επιχειρήσεις με σκοπό να ασχοληθούν και να φέρουν λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν γενικά την τραπεζική. Όσο και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία πελάτη εμείς οι τράπεζες, η άποψη δική μας είναι ότι μία επιχείρηση η οποία έχει τη δυνατότητα να κινηθεί πιο αυτόνομα και πιο γρήγορα από μία βαριά τράπεζα θα κάνει αυτή τη δουλειά καλύτερα. Άρα ο σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε μαζί τους. Να απορροφήσετε εταιρείες είτε να συνεργαστείτε και τα δύο. Και τα δύο. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε και τα δύο. Θεωρούμε ότι όλα τα μοντέλα θα παίξουν και συνεργασίες και απορροφήσεις και ανταγωνισμός. Δηλαδή πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και ανταγωνισμός από σοβαρούς παίκτες που θα θέλουν να βγουν και να ανταγωνιστούν τις τράπεζες. Ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετές πλατφόρμες που παίζουν σε αυτό το τομέα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι προς όφελος του συστήματος. Βλέποντας την καλή εμπειρία πελάτη που προσφέρουν αυτού του είδους οι πλατφόρμες, είναι για μας ένα μεγάλο challenge να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε αντίστοιχες υπηρεσίες και εμείς στους πελάτες μας. Η νέα λοιπόν αυτή η εποχή της ψηφιακής τραπεζικής θα φέρει, πέρα από την εμπειρία που εξελίσσεται και βελτιώνεται για τον πελάτη, θα φέρει και μειωμένα κόστη? Όλη αυτή η καινούρια τραπεζική, θα έλεγα, σίγουρα φέρνει μειωμένα κόστη για τις τράπεζες, που είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ.
Και ξεκάθαρα μειωμένα κόστη σε εμάς σημαίνει και μειωμένα κόστη προς τον, προς τον καταναλωτή. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια η τραπεζική θα έχει μια τελείως διαφορετική μορφή από αυτήν την οποία έχει σήμερα. Θεωρώ ότι όλο το συναλλακτικό κομμάτι θα περάσει σε αυτό που λέμε ψηφιακά μέσα και θα μείνουν άλλου είδους υπηρεσίες να δίδονται από τα καταστήματα. Υπάρχουν καταστήματα δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κατάστημα. Το κατάστημα θα υπάρχει, θα είναι ένα διαφορετικό κατάστημα από αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Θα έχει πολύ περισσότερο αυτοματισμό, πολύ περισσότερα μηχανήματα που οι πελάτες θα μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους και λιγότερα ταμεία. Και θα επικεντρωθούμε στη συμβουλευτική τραπεζική, θα έλεγα, που είναι κάτι το οποίο το κάνουμε καλά. Γι' αυτό μας ξέρει ο κόσμος ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις σωστές συμβουλές, ποια είναι εκείνα τα προϊόντα τα οποία θα ενδιαφέρουν περισσότερο τους πελάτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα πράγματα που είπαμε, κύριε Χαραλαμπίδη. Εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα με περισσότερα νέα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.